Ευλόγησον δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Συνήθισαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Ευλόγησας, Κύριε, την γήν σου. Σοφία. Προσφή των επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Τέκνον τίτε επιστός ο λόγος και περί τούτων βολομέσα διαβεβαιούστε. Ή να φροντίζω συν καλών έργων προείσταστε υπεπιστευκότες στο Θεό.
ταύτα εστί καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μοράς δε συζητήσεις και γενεαλογίας, και έρην και μάχας νομικάς περιίστατο, εισήν γαραν ωφελείς και μάταιοι, αιρετικών άνθρωπων μεταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρέτω, ειδός ότι εξέστρεπτε ότι ούτως και αμαρτάνιον αυτοκατάκριτος, μαν φανέτωσαν δε είμαι εταιροι καλών έργων προείσταστε, εις τας Αναγίας Χρειάς, ή να μειώσει να καρπεί. Λύδιση το αναγκηνός κοντή. Ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση το πνεύμα της εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Προσκομεν δόξα Συ Κύριε, καιρό εκείνο περιπατών δε ο Ιησούς παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδεν δύο αδελφούς Σίμωνα των λεγόμενων Πέτρων και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, βάλλοντας αμφίβληστρον εις την θάλασσα ήσαν γαραλείς, και λέγει αυτής, δε φταίω πίσω μου και πίσω ημάς αλλοίς ανθρώπων, η δε φταίως αφέντες τα δίκτυα οικολούθησαν αυτό, και προβάσε κήθεν είδεν άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννη των αδελφών αυτού, εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, καταρτίζονται στα δίκτυα αυτών, και κάλεσεν αυτούς. Ιδεύθεως αφέντες το πλοίο και τον πατέρα αυτών, οικολούθησαν αυτό, και περίγεν όλη την Γαλιλαίαν ο Ιησούς διδάσκων εν τες συναγωγές αυτών, και κηρύσσων το Ευαγγέλιον της Βασιλείας και θεραπεύων πάσα νόσων και πάσαν μαλακίαν εν το λαό. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών παντελεήμονο, και των συνήθαν εγώτων αυτού Αγίων Αρχιερέων Καλλινίκου και Χρυσοστόμου του και Ποιμενάρχου ημών, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ του Αγίαστην εν το είδωρ του τότε δυνάμει και ενεργία και επιφυτίσει του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ του καταπεμφθήνε ημίν πλουσίαν την Θείαν χάριν εν της έργης ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάριτη. Κύριε ελέησον. Παναγία σου κράντη, υπερευλογημένη σεν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων γημονεύσαντες, εαύτους και ανήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγκύρια. Ότι προέπιση πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίκε αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε το ούσου και επάκουσον ημώνο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευλόγησον πάντας ημάς τους δια της κλήσεως του εαυτόν αυχένος σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς επληστήνε του αγιασμού σου δια της του ύδατος τούτου μεταλείψεώστε κεραντισμού και γενέστο ημίν Κύριε εις υγείαν ψυχήστε και σώματος. Σιγαρή ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και παρέχουσα ιάματα της εν πίσω.
Χριστή λαμβάνωση την ευλογίαν σου άχραντε. Σας Θεός ημών, ο εν κόπο και μόχθο γενόμενος και τα ημέτερα επί τη δεύματα εργασάμενος, ο και τους Αγίους Αποστόλους από τις εργασίες καλέσας, ή να ταύτην ευλογών αγιάσεις, αυτός Κύριο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός, ευλόγησουν ημάς και τα έργα ημών ταύτα, όν εν το όνομα Τίσου καταρχόμεθα σήμερον, ή να ταύτα ταχύ και αισίως εις πέρας εγάγομαι. Φώτισον δε ημών την διάνοιαν, και ενίσχυσον ημών τους πραχείωνας, ή να πάντοτε το αγαθόν πράττουμεν, και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα, εις διακονίαν του λαού σου, και εις δόξαν σύν, και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο εν Ιορδάνη, ο Ιωάννου βαπτιστήν εκαταδεξάμενος δια την ημών σωτηρίαν Χριστός σου αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμων ασωμάτων και σίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίων ενδόξων και πανεθνήμων Αποστόλων, του Αγίων ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκρήτων, προστάτου και εφόρου εσπόρεως τάβης, του Εναγής Πατρός ημών, Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Η ευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Ευχόμεθα στους συναλλασσομένους με την Ιχθυόσκαλα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιο, σε όλα τα μέλη και σε όλους τους αλλοιείς, χρόνια πολλά και ευλογημένα, καλή αλλιευτική περίοδο. Ο Άγιος Ανδρέας να σας ευλογεί, να σας σκέπει και να σας αγιάζει και να σας χαρίζει όλα τα αγαθά του Θεού. Χρόνια πολλά σε όλους. Τώρα θα επιβιβαστείτε στα πλοιάρια και θα γίνει η διαθαλάσσης λιτανία έως την πλατεία των τριών συμμάχων. Σαν Θεούν διαπαντός
καθόντι καθημακούσας θερμός και αμέσως τούτο συγγενόμενος τη φούπιν σεβόμενος καθοράθης φως δευτερών και τους εν σκότη αστραπέσου εφώτισας αγαθότητα την αυτού εκμιμούμενος όθεν την Παναγία σου θελούμεν πανηγύρι και τον λείψανον την θήκη περί χαρούσας παζόμεθα εξής αναγνύζεις σωτηρίαν της ετούσι και με χαρελεός. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού πίσιν δε χειρών αυτού αναγέλητο στερέωμα. Πρώτον τον αρετών ευρικός διες πλαχνίαν την ημών περικείμενον Ανδρέα Θεόφρον φύσιν συνανεκράτης αυτό δια πυροπόθο συνεμονή φόρτων εκήρυξαν οι προφήτε πνευματί ευρών μεν δεύρων τες αυτού ωραιότηση καταθέψομεν την ψυχή και διάνοια όπως φωταγωγούμενοι αυτούντες λαμπρότηση νύχτα της πλάνης και σκότος της αγνωσίας διώξομεν Χριστόν ευλογούντες παρεχόμενον το κόσμο το Θεός δε με αναγκάζει.
Oh.
Καταξιώθην εμάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κυρίων των Θεών ημών οικετεύσομε. Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή, ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου. Προσκυνήσω συνέντι εορτή ούτιουν προσήλθον Φιλίππο το από Βυσταϊδά της Γαλιλαίας και ηρώ των αυτών λέγοντες Κύριε θέλομεν τον Ιησούν ειδήν. Έρχεται Φιλίππος και λέγει το Ανδρέα και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος λέγωσι το Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίνετο αυτής λέγον ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου αμήν αμήν λέγω ημίν εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γη να ποθάνει αυτός μόνος μένει, εάν δε αποθάνει πολύν καρπών φέρει. Οφειλών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν και ο μισών την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο η ζωήν αιώνιον φυλάξει αυτή. Ο Θεός κατά το μέγα έλεο σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Εν τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Παντελεήμονο. Εισπορά επί δεσπότα. Και των συγχωροστάτων των αυτοαγίων αρχιερέων Καλλινίκου και Χρυσοστόμου του και Ποιμενάρχου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον. Εν τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέραθιν ο Χριστού ημών στρατού.
υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και άφεσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπινημούντων εν τη πόλη ταύτη. Φυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από αρχής λιμούν ημού σεισμού καταπολισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εθνίου πολέμου και εθνιδίου θανάτου υπές του ήλων ευγενή και βιάλακτον γενέστων των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημόν κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον. Και κυρεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Αμήν. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιον, γενού ημιν δέσποτε επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθώμε. Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο επιτιστής και ιερείς μαθητές Σου και Αποστόλης, την σύν οικοδομή σας Εκκλησία και εις πάσαν την οικουμένην εξελθήν αυτούς και λεύσας εις το μαθητεύσε πάντα τα έθνη και κηρύξε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση. Ευχαριστούμεν Σοι και δοξάζομεν το υπερήμνητον όνομά Σου, ότι εν της πρώτης και αποστολικής χρόνης ηξίωσα στην χώρα ημών ταύτην τη σύχνεση των Αποστόλων τιμηθήνε και του Ευαγγελικού αυτών κηρύγματος των σπόρων δεχθήνε και εις επίγνωση της εις αληθείας ευθύν. Εξαιρέτως δε εν τη πόλη των πατρών παρικούντες υμνούμεν και ευλογούμεν σε ό,τι ευδόκησας εν αυτή αποστολικήν θεμελιωθήνε εκκλησίαν δια του ενδόξου και πανεφήμου Αποστόλου σου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, ον πολιούχων και κτήμεθα. Διαδραμών γάρ εκλαών βαρβάρων και τα στίγματα σου του Χριστού εν το σώματι αυτού, δια πολλών κακώσεων δεξάμενος, ήλθεν εις την πόλην ημών ταύτην, μετά το ευαγγελίσαστε αυτόν την βασιλεύουσαν πόλην, και την πρεσβυγενή και μεγάλην εν Βυζαντίο εκκλησίαν καθιδρύσε. Ων παραγενόμενων και σε των Χριστών καταγγέλλοντα της αγνοούσι και πλανωμένης, ο μεν λαός εδέξατο, άρχον δε άνομος εδίωξε και μέχρι σταυρού και θανάτου αυτόν ήγαγεν, εν αίματι πορφυρώσαντα την γην ταύτην, ή και εντάφιον αυτό εγένετο, εν κόλπης δεξαμένη και φυλάξασας ευτός το σκήνομα αυτού το Άγιον. Ήτα μελισθέν και διαμελισθέν εις ευλογίαν πολλών και θησάβρισμα εκκλησιών κατά τόπους απήρθη τέλεον εντεύθεν εν δυσχυμέρης καιρής και μετήχθη τι εν τη δύση εκκλησία
δεξαμένη αυτού την πάντημον κάραν και φυλαξάσει άχρη σου πληρωθώσει καιρή και χρόνια έρθωσιν εύθετη. Και νυν τη ευδοκία σου, Κύριε, ήλθε το πλήρωμα του χρόνου και εισηκούστη αιώνων δέησης και πραγματώθη αιώνων προσδοκία τη φιλαδέλφω διαθέσει τον από της πρεσβυτέρας Ρώμης επανακομισάντων προς ημάς το σεπτόν καταπίστευμα και ημέτερον περιπόθητων θησαυρών. Εφώ και άφης και πολλάκης δοξάζονται σε των αρχηγών της πίστεως ημών και τελειωτήν Ιησούν, υπέρευστα θείας των Αγίων σου Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως δεόμεθά σου εκτενός και εκβαθέων. Είναι εν μια πίστη πάντες και εν ενή στόματι και μια καρδία σύ δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πριν 48 ολόκληρα χρόνια σε αυτόν εδώ τον τόπο σεβασμιότατε Άγιε Ξάνθης, θεοφιλέστατε Άγιε Επιδαύρου, εντιμότατε άρχοντες απαξάπαντες, πολιτικοί, στρατιωτικοί, λιμενικοί και λοιποί, εκπρόσωποι αρχών και φορέων, ιερείς και διάκονοι του Θεού του υψίστου λαέ, του Θεού ευλογημένε και περιούσιε. Πριν 48 ολόκληρα χρόνια εδώ, σε αυτό τον τόπο που είμαστε τώρα εμείς, διδόταν, παραδιδόταν μάλλον στα χέρια του προκατόχου ημών Κωνσταντίνου η κάρα η χαριτόβρητος και αγγέλης εδέσιμος του πρωτοκλήτου των Αποστόλων Αγίου Ανδρέου, το ιερόν σέμνομα και θησάβρισμα των πατρέων μετά από εξορία 500 ετών, για να εγκατασταθεί και πάλι ως ευλογία και χάρις σε αυτή την πόλη, για να μας έχει ο Άγιος και πάλι κάτω από την σκέπη του την Αγία και τις πρεσβείες του τις θερμές, και Κύριος ο Θεός ήλαιος να γίνεται πάσιν ημίν με τις προσευχές του πρωτοκλήτου των Αποστόλων και τις θερμές προς αυτόν ηγεσίες του. Και ειδού η κάρα του Αγίου μας επάνω στην οποία η ιερά κεφαλή επάνω εις την οποία η το ιοφθαλμή του Αποστόλου που είδαν αυτόν τον Κύριο, τα ότα που ήκουσαν τη φωνή σου Κυρίου και το στόμα το οποίο με την χάρη του Θεού εκόμισε των λόγων της αληθείας απ' άκρου εις άκρον της οικουμένης και της υπουρανών και έφτασε ως ηκούσατε εις την ευχή που διαβάσαμε προηγουμένως μέχρι εδώ, γιατί αυτή την χάρη μας έκανε ο Θεός. Αλήθεια αδελφοί μου, εμάς τους πατρινούς πόσο μας αγάπησε ο Θεός, τι μας χάρισε ο Θεός. Τάφων αποστολικών έχουμε, κάραν αποστολικήν κατέχουμε, των σταυρών του μαρτυρίου του Αγίου Ανδρέου προσκυνούμε. Τι άλλο άραγε θέλομεν ως χάριν και ευλογίαν από τον Θεό. Όμως αυτή την ώρα ακούμεν και πάλιν των ιερών Απόστολών μας με τη γλώσσα του την Θεόφθογκον. Ακούμεν την Εκκλησία την οποία ίδρυσε, η οποία επαναλαμβάνει τους λόγους του. Πρώτον, να μας παραμυθεί και να μας παρηγορεί. Δεύτερον, να μας ελέγχει σαν πραγματικά του παιδιά. Και τρίτον, να μας ελεεί και να μας χαριτώνει μέσα από τις θερμές προσευχές του προς τον Θεό. Αυτές τις δύσκολες ώρες που ζούμε ως έθνος και ως λαός, αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε και ως πόλης εδώ και ως άνθρωποι γενικώς, τι ανάλλην παρηγορίαν έχουμε μεγαλυτέραν και ωραιοτέραν από την ιεράν κεφαλήν του πρωτοκλήτου και τους λόγους τους οποίους εκείνος κατέλειπε εις ημάς
και τους επαναλαμβάνει η Αγία μας Εκκλησία. Είπα προηγουμένως ότι μιλάει ο Απόστολος του Θεού και ελεγκτικά προς εμάς, θέλοντας να μας παιδαγωγήσει. Και ενθυμούμε αυτή την ώρα τους λόγους του Κλήμεντος του Αλεξανδρέως, ο οποίος αναφερόμενος εις την Ελλάδα γράφει χαρακτηριστικά: «Ανέτρεψε την Ελλάδα η βάρβαρος φιλοκοσμία, σοφροσύνην διεύθυρε λακωνικήν, εσείς και κλειδί και κάλος ωραίων». Ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας και κατ' επέκταση η Αγία μας Εκκλησία επαναλαμβάνουσα τους λόγους τους οποίους εκείνος ήκουσε από τον ίδιο το Σωτήρα, μας καλεί εις μετάνοιαν και εις επαναντροχιασμών πνευματικών. Δεύτερον, είπα ότι είναι παράκλητος προς εμάς ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας. Πράγματι, ο Κύριός μας βεβαίως είναι ο πρώτος παράκλητος και μετά ταύτα η Παναγία, αλλά και οι Άγιοι μας είναι οι παρακλήτορές μας προς τον Θεόν, η παρηγοριά μας. Το Πνεύμα του Θεού λέγει προς εμάς: «Παρακαλείτε, παρακαλείτε τον λαόν μου. Ιερείς λαλήσατε εις η καρδίαν Ιερουσαλήμ, παρακαλέσατε αυτήν, ότι επλήσει η ταπείνωσης αυτής. Λέγετε αυτής η αμαρτία, ότι εδέξα το εκχειρός Κυρίου διπλά τα αμαρτήματα αυτής». Αυτή είναι η γλώσσα της Εκκλησίας. Είναι γλώσσα μάνας, η οποία παρηγορεί τα παιδιά της. Ποια μάνα εγκαταλείπει τα παιδιά της χωρίς να σκέπτεται στοργικά γι' αυτά? Η Αγία μας Εκκλησία, μεταφέρουσα την φωνή του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, από εδώ την αποστολική αυτή καθέδρα των πατρών, αγκαλιάζει όλα της τα παιδιά, τα κατασπάζεται και τα καταφυλεί και τα στηρίζει πνευματικά, αλλά και υλικά, έχουσα υπόψη της ότι ο άνθρωπος είναι διτός ως προς την φύση και την δημιουργία, αφού δημιουργήθη και ως σώμα και ως ψυχή. Η μάνα μας λοιπόν Εκκλησία είναι εκείνη η οποία κατά το δυνατόν θεραπεύει όλα τα ανάγκες του ανθρώπου, και τα πνευματικά και τα υλικά, και όλοι το γνωρίζουμε σήμερα αυτό. Δράτωμε δε της ευκαιρίας να ευχαριστήσω ολόκληρον τον πατραϊκό λαό, το έγραψα σήμερα και σε ένα άρθρο μου, διότι έρχεστε αρρωγή. Όλοι είμαστε Εκκλησία. Δεν είναι μόνο ο Επίσκοπος, δεν είναι μόνο οι ιερείς και οι μοναχοί και οι μοναχές, αλλά όλοι είμαστε Εκκλησία και πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες καταστάσεις. Και έχω ήπει στην αγάπη σας και από τους ιερούς ναούς, από τους ιερούς άμβονες όπου λειτουργώ, αλλά και οι συνεργάτες μου πρεσβύτεροι και διάκονοι, έχουμε ήπει ότι σε αυτή την πόλη δεν πρέπει κανείς να πεινάει και κανείς να έχει ανάγκη που μπορούμε να την καλύψουμε οι άλλοι εξ αγάπης κινούμενοι. Αδελφοί μου, είμαστε όλοι ένα σώμα, πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες καταστάσεις. Και σε αυτή την φωνή τελειώνοντας της αγωνίας και της προσδοκίας του λαού, η οποία μεταφέρεται, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω ένα σύγχρονο τραγούδι μέσα από τα λόγια του, ποιος άραγε θα απαντήσει. Λέγει λοιπόν, λέγουν οι στίχοι αυτού του τραγουδιού: «Βλέπω πλήθος κόσμου να κυλά, μα ψυχή δε μου χαμογελά. Βρίσκω τάφους και ένα κόσμο που δεν πονά. Ποιος προφήτης τώρα θα ακουστεί, σαν φωνή σε στέρνα κλειστή, σε έναν κόσμο άδειο και ορφανό, ποια κραυγή από τον ουρανό?» Σε αυτή την αναζήτηση, αδελφοί μου, έρχεται να απαντήσει η Εκκλησία, έρχεται να απαντήσει ο ίδιος ο Κύριος μας, ο οποίος
όπως θέλει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να βάλει τα λόγια αυτά στο στόμα του, λέγει. Παιδιά μου, έγινα τα πάντα για σας. Έγινα ο φίλος σας, έγινα ο αδελφός σας, έγινα το σπίτι για σας, έγινα ο πατέρας για σας, έγινα αλήτης για σας, περιπλανήθηκα στους δρόμους για σας, σταυρώθηκα, κατέβηκα στον Άδη για σας, αναστήθηκα. Τι άλλο θέλετε, γιατί λοιπόν λιποψυχείτε στον καθένα από μας, όπως τότε όταν οι μαθητές ήταν μέσα στο πλοίο στην θάλασσα της Γενισαρέτ. Προηγουμένως, Άγιοι αδελφοί, είδατε, μεταφερθήκαμε κατά κάποιον τρόπο στην εικόνα εκείνη που οι Απόστολοι του Κυρίου με τον Ιησού Χριστό ήταν σε εκείνα τα μέρη της Γαλιλαίας και εθεόντο την δόξαν την αληθινήν του Θεού. Σε όλους λοιπόν εμάς, λέγει τα λόγια τα οποία απίφθηνε στους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους. Παιδιά μου, τι φοβήστε, είμαι εγώ κοντά σας, είμαι ο πατέρας σας, σας πιάνω από το χέρι. Δεν πρόκειται ποτέ να αφήσω το δικό σας χέρι, έστω κι αν εσείς μου φύγετε, εγώ θα τρέξω, είναι ακατάσχο ημάς και είναι ενωθώ μαζί σας πάλι κατά των Ιερών Χρυσόστομων, είναι οι κράσεις και η μίξη αυτή τέλεια γέννητε. Αμήν. Αδελφοί μου, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ο Θεός μαζί σας. Ως τον Απόστολο πρώτο Peace.
Δόξα Σύ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σύ. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο
Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράμου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Εκουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, και σίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, του Προστάτου και Εφόρου της πόλεως ταύτης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Για την επανακομιδή της τιμίας χάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, του Προστάτου και Εφόρου όλων ημών, εντιμότατοι άρχοντες, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, εκφράζοντας και διερμηνεύοντας και τα αισθήματα του Θεοφιλεστάτου Αγίου Επιδαύρου, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες προς τον Κειμενάρχη σας, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κύριο Χρυσόστομο, αγαπητόν εν Χριστώ αδελφό, για την ευγενική του πρόσκληση να βρεθούμε εδώ στην περιώνυμη πόλη των Πατρών, να επικοινωνήσουμε με όλους εσάς, να μετάσχουμε σε αυτήν την μεγαλόπρεπη λιτανευτική πορεία, συνοδεύοντας την χάρα του Πρωτοκλήτου, Προστάτου και Εφόρου σας. Και να ευχηθώ προς όλους, όπως οι πρεσβείες του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου προς τον Φιλάνθρωπο Θεό, να είναι αδιάλειπτες για την υγεία, για τον φωτισμό που μας χρειάζεται ιδιαίτερα σήμερα, για την ειρήνη, για την προκοπή όλων ημών, όλου του λαού μας και ολοκλήρου του κόσμου. Και εύχομαι τα έτη όλων να είναι πολλά, να είναι ειρηνικά και να είναι ευλογημένα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Σεβασμιότατε Άγιε Ξάνθης, Θεοφιλέστατε Άγιε Επιδαύρου, και πάλι θερμά σας ευχαριστώ εξ ονόματος του Ιερού Κλήρου των Εντιμωτάτων Αρχόντων και του Φιλοθέου και Φιλαγίου Λαού των Πατρών. Να έχετε υγεία επί πολλά και ευλογημένα. Επίσης, αδελφοί μου, όλους σας ευχαριστώ
τον ιερό κλήρο, τους εντιμωτάτους άρχοντας απαξάπαντας, τα σώματα όλα του στρατού, τα σώματα ασφαλείας, όλες τις αρχές και τους εκπροσώπους αρχών και φορέων, τα παιδιά μας, τα οποία ακολούθησαν στην Ιτανία, την νεολαία όλη και όλους εσάς τον ευλογημένο λαό, σας αγκαλιάζω και σας κατασπάζω με φιλήματι Αγίος, λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, και επικαλούμε την χάρη του Κυρίου επιπάντας ημάς, διαπρεσβειών του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου. Θέλω να γνωρίζετε ότι συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τότε που αρχίσαμε τις αγρυπνίες κάθε Παρασκευή στον Παλαιό Ναό του Αγίου. Κάθε Παρασκευή λοιπόν ο επίσκοπός σας, ιερείς του ναού, άλλοι ιερείς και κόσμος πολλής προσευχόμαστε εδώ στον Άγιο Απόστολο Ανδρέα πάνω στον τάφο του λειτουργούντες για την σωτηρία, για την ευλογία, για την υγεία της πόλεως των πατρών αλλά και του κόσμου όλου. Επίσης, την Τρίτη το απόγευμα στις 18:30 θα κάνουμε τα θυρανίξια του ανακαινιστέντος ιερού ναού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, χτίσματος του 1898 ιστορικού ναού, δίπλα στο Επισκοπείο, ο οποίος είχε πάθει πολύ μεγάλες ζημιές από το σεισμό. Τον ανακαινήσαμε με πολλούς κόπους και με πολλές δυσκολίες και τον παραδίδουμε σε εσάς, το λαό του Θεού, ως ένα κόσμημα και ως ένα στολίδι και πάλι της πόλεώς μας. Σας περιμένουμε λοιπόν στην τελετή των θυρανιξίων του Ιερού Ναού στις 18:30 την Τρίτη το απόγευμα, μετά θα κάνουμε τον Εσπερινό, γιατί γιορτάζει ο ναός την άλλη ημέρα στις 26, δηλαδή είναι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και στη Θεία Λειτουργία. Χρόνια πολλά και ευλογημένα και του χρόνου να είμαστε καλά και πάντοτε.